Επιστρέφουμε σε κλίμα καθαράς Δευτέρας με μια τελείως διαφορετική οπτική, την οποία θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, εδώ ο γκουρού της 7ης τέχνης. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Καλημέρα και από εμένα, καλή Σαρακοστή, και από τον Άρη να ταξιδέψουμε ψηλά στους ουρανούς και όχι τόσο μακριά. Θα πάμε μέσα λοιπόν από τις κινηματογραφικές ταινίες να δούμε τις συνδέσεις που μπορεί να έχει ο Χαρταετός με την ανάταση της ψυχής, αλλά και το πώς συνδέεται μια παράδοση η οποία έρχεται από την Κίνα πολύ κοντά στην ορθόδοξη παράδοση. Ο κινηματογράφος, ενώ νομίζουμε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει αρκετές παρουσιάσεις Χαρταετών, αυτό δεν ισχύει ούτε καθαράς Δευτέρας. Έχουμε πάρα πολλές ταινίες που υπάρχει όμως στο στοιχείο της απόκριας. Ο διεθνής όμως κινηματογράφος φροντίζει μέσα από τις ταινίες του να μας δείξει το πώς μπορούμε να πετάξουμε ένα κομμάτι δικό μας ψηλά στον ουρανό και μέσα από αυτό να ξαναζήσουμε ή να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Οι συμβολισμοί λοιπόν μέσα στο βίντεο το οποίο ακολουθεί. Ως χριστιανική θεώρηση, το πέταγμα του αετού συμβολίζει το ανθρώπινο πνεύμα που πλησιάζει το Θεό, την ανάταση, την κάθαρση της ψυχής μετά το διονυσιακό ξεφάντωμα της αποκριάς, καθώς οι πιστοί καλούνται να καθαριστούν πνευματικά και σωματικά στον αέρα και τους ουρανούς. Πώς όμως εμφανίζονται οι χαρταετοί από το καρέ του ουρανού στο ενσταντανέ της μεγάλης οθόνης? Το 2009, η ταινία του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ Ασγκάρ Φαραντί, το «Τι απέγινε η Έλλη», περιγράφει το τρίμερο μιας εκδρομής συμφοιτητών, στην οποία η Έλλη, μια κοπέλα που θα ενταχθεί ομαλά στην παρέα τους, θα εξαφανιστεί μετά από τον παρολίγο πνιγμό ενός παιδιού. Και όπως πετάει ο Χαρταετός, έφυγε και εκείνη. Η παρουσία της όμως αρχικά δεν ήταν τυχαία, αφού προοριζόταν να γνωρίσει τον Αχμέντ, το μόνο εργένη της παρέας. Το 2009, στην ταινία «Χαρταετή πάνω από την πόλη», θα βρεθούμε με ένα άλμα χρόνου στο 1978 στην Καμπούλ. Τότε, με την εισβολή των Σοβιετικών, ο Αμίρ θα δει τον φίλο του Χασάν να βιάζεται. Χρόνια αργότερα θα κληθεί να σβήσει τη σιωπή του και να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτή η σπουδαία ταινία απαγορεύτηκε στους κινηματογράφους του Αφγανιστάν, όπως και το DVD που με οδηγίες της κυβέρνησης αποσύρθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι αποτελεί ταπείνωση για μία από τις εθνικές τους κοινότητες. Η ελευθερία όμως κέρδισε τους ουρανούς μέσω της θαλάσσιας οδού, αφού η πειρατεία και το παράνομο μονοπάτι της έκανε την κινηματογραφική μεταφορά του best seller του Καλέντ Χωσεϊνί να φτάσει στα σπίτια του κοινού. Στην ταινία του 2003, ο Χαρταετός, ένα κορίτσι από το Λίβανο, θα αναγκαστεί να υπακούσει και να περάσει στον Ισραηλινό τομέα όταν οι άνδρες του χωριού αποφασίζουν το γάμο της με τον ξάδερφό της, αγνοώντας ότι την καρδιά της την έχει κλέψει ο νεαρός άντρας στο φυλάκιο. Σαν Χαρταετός που σύνορα δεν γνωρίζει. Στη βραβευμένη με χρυσή άρκτο «Νύχτα δολοφόνων» του 1966, δύο κακοποιοί αναστατώνουν την ούτως ή αλλιώς προβληματική σχέση ενός νιώπαντρου ζευγαριού όταν εισβάλλουν παράνομα στη βίλα τους. Μέχρι την τελική έκρηξη βίας, η ρόλη εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου θα ανατραπούν πολλές φορές, σαν μια κατασκευή που την καθοδηγεί ταυτόχρονα βοριάς και νοτιάς. Από τις σελίδες του βιβλίου, η αγαπημένη μας επουράνια κουβερνάντα Μέρι Πόπινς προσγειώθηκε με την ομπρέλα της στις κινηματογραφικές αίθουσες και στις ζωές μας το 1964. Με ένα Χαρταετό στο χέρι, οι μικροί πρωταγωνιστές πέρασαν από τον κόσμο της φαντασίας σε αυτό του παιδικού οραματισμού. Στον κινηματογράφο, οι Χαρταετοί νικούν τους νόμους της βαρύτητας για να απογειώσουν τους συνήθως βασανισμένους ήρωες που η ψυχή τους έχει την ανάγκη να πετάξει ψηλά. Λίγος πάγκος να μας κρατάει στη γη. Κλαδιά από δέντρα για σκελετό, χαρτί και χρώμα να ανεμίζει. Τον αέρα να αγκαλιάζουμε. Πάρα πολύ ωραίο το βίντεο του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου για τους Χαρταετούς στον σινεμά. Εγώ του πω την επόμενη φορά, ως παιδί, έχω θέμα τους Χαρταετούς στη Μέρι Πόπινς. Θα το κουβεντιάσουμε στην επόμενη σύνδεση με τον Αλέξανδρο Ρωμανού Λιζάρδου, ότι κάθε μέρα έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει. Θα ξαναταξιδέψουμε μέσα στην χώρα, θα πάμε στην Κοζάνη. Εκεί είναι η Δέσποινα Αμαραντή.